αυτό το βίντεο είναι μια ευγενική χορηγία από εσάς. Αν θέλετε να υποστηρίξετε το κανάλι, μπορείτε να το κάνετε στο Patreon, στα YouTube Memberships ή Streamlabs / Oasvos. Θα βρείτε τα link στην περιγραφή αυτού του βίντεο, καθώς και στο καρφιτσωμένο σχόλιο. Ευχαριστώ. Κίνησα. Τέλεια. Αλέξανδρε, χαίρομαι πολύ που θα κάνουμε σήμερα αυτή την κουβέντα. Για όσους δεν ξέρετε τον Αλέξανδρο, θα σας πει μερικά πράγματα ο ίδιος. Θέλω να σου πω ότι, ξέρεις, είναι μία από αυτές τις κουβέντες που κάνουμε, ρε παιδί μου, κάθε Κυριακή και λέμε κάποια πράγματα για το άτομο που έχουμε καλέσει. Οπότε, σε ευχαριστώ που κλικάρες αυτό το βίντεο. Αν έχεις ερωτήσεις για το άτομο ή για εμένα, μπορείς να τις αφήσεις παρακάτω. Αλέξανδρε, θέλω να μου πεις μερικά πράγματα για σένα, ξέρεις, έτσι συνοπτικά, ρε παιδί μου, να δώσουμε λίγο χρόνο στον κόσμο να μπει σιγά σιγά, να δει το βίντεο. Τύπου, με τι ασχολείσαι, αγαπημένο φαγητό, πόσο χρόνο είσαι, πόσο καιρό σου βγήκαν, ξέρεις, μερικά έτσι απλά βασικά πραγματάκια και μετά έχω ερωτήσεις για σένα. Ηλία, καταρχήν Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Συγχαρητήρια για τη θαυμάσια δουλειά που κάνεις και το υλικό που μαζεύεις. Το θαυμάζω, μου αρέσει, τα έχουμε πει και από κοντά βέβαια. Και χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Λοιπόν, είμαι ο Αλέξανδρος, Αλεξανδράτος το επώνυμο, από την Κεφαλονιά. Έχω ένα κατάστημα vegan στο κέντρο της Αθήνας στα τελευταία γεμάτα τέσσερα έτη. Το μαγαζί είναι στο κέντρο της Αθήνας, είμαστε στο Μοναστηράκι και μετά μεταφερθήκαμε λίγο πιο πέρα στο Σύνταγμα. Είμαι χορτοφάγος vegetarian 7 χρόνια πριν ξεκίνησα και τα τελευταία 3 vegan, δηλαδή αφαίρεσα το ουσιαστικά αυγό έτρωγα, δεν έτρωγα κάτι άλλο από τη διατροφή μου, μέχρι να έτσι κάπως να κάνω μια ομαλή μετάβαση, τουλάχιστον για το μυαλό μου, γιατί κάποιοι λένε ότι μπορείς να το διακόψεις άμεσα χωρίς κανένα θέμα. Και ζω σε αυτόν τον τρόπο ζωής ουσιαστικά, δηλαδή είμαι σε αυτό τα 7 έτη. Το κατάστημα το άνοιξα το 2018. Πρώτα έγινα χορτοφάγος και μετά άνοιξα το μαγαζί, το κατάστημα δηλαδή. Το κατάστημα χορτοφάγος έγινε βλέποντας ένα βίντεο του Γκάρι Γιουρόφσκι. Δώσ' μου ένα δευτερόλεπτο. Θέλω να μου πεις, εγώ είναι ένα από τα πολύ πολύ σημαντικά πράγματα που το πρώτο απ' όλα το γιατί έγινες και το δεύτερο το πώς. Θέλω να μου πεις ότι γενικά σαν Αλέξανδρος έμενες πάντα το Κεφαλονιά ή είσαι από Κεφαλονιά αλλά μεγάλος Αθήνα. Είμαι από Κεφαλονιά, γεννήθηκα Κεφαλονιά και ήρθα στην Αθήνα το 2011, ήρθα στην Αθήνα σαν άλλαξε έτσι, έκανα μια στροφή στη ζωή μου. Ήμουν ηλεκτρολόγος στην Κεφαλονιά εγκαταστάσεων και βρήκα μια καλή θέση, μια καλή άκρη και πήγα στη Blue Star να δουλέψω ως ηλεκτρολόγος σε πλοία. Άρα ουσιαστικά, ναι, μεγάλωσες Κεφαλονιά. Και ξέρεις γιατί σε ρωτάω, γιατί από το... Σε νησιά, ρε παιδί μου, γενικότερα σε περιοχές που δεν λες Θεσσαλονίκη, Αθήνα, ξέρω εγώ, ο κόσμος τυχαίνει κάποιες φορές, όχι πάντα, να έχει μια αλφα σχέση, μια πιο, αν θέλεις, πιο κοντινή σχέση σε ζώα, τα οποία αυτά που ονομάζουμε ζώα εκτροφής και λέγονται γουρούνια, κατσίκες, αρνάκια κλπ. Εσύ τι είχες επαφές με αυτά τα ζώα, ρε παιδί μου, είχες, γιατί κάποιοι λένε ότι ξέρεις κάτι, ναι, εγώ ήμουνα σε αυτό το χωριό, ή τέλος πάντων σε αυτό το νησί και στο δίπλα χωριό ο παππούς μου είχε κάποια ζώα. Είχες εσύ τέτοιες επαφές, ρε παιδί μου? Δηλαδή, ποια ήταν η σχέση σου με τα ζώα πριν σκεφτείς ποτέ τι είναι vegan, γιατί να γίνω, πώς ήταν, ρε παιδί μου, πριν από αυτό το κομμάτι? Πολύ ωραία ερώτηση. Δεν έχω σκεφτεί ποτέ. Είχα επαφή με ζώα, ναι. Είχαμε στο σπίτι παλιότερα κότες. Είχαμε κότες και κατσικάκια. Είχα επαφή με τα ζώα πάντα, δηλαδή ο παππούς μου και ο παππούς μου είχε πρόβατα, οπότε είχα μια επαφή με, και ο θείος μας μου είχε άλογα, είχα πάντα μια επαφή με ζώα, τα έβλεπα, ζούσα, μεγάλωσα με αυτά. Υπήρχε μια επαφή, ναι, τα έζησα, δηλαδή όλοι όσοι και όντως όταν είσαι
με ζώα, καταλαβαίνεις ότι τον τρόπο που σε κοιτάνε, ότι αισθάνονται, ότι είναι έμψυχα όντα. Όπα, συγγνώμη, ναι. Δεν ακουγόμουν. Sorry, ξανακάνω την ερώτηση και δεν ακουγόμουν για τον κόσμο. Πάτησα το mute κατά λάθος. Είχε τύχει να υπάρξει κάποιο περιστατικό τύπου. Επειδή έρχεται το Πάσχα, έρχονται γιορτές. Εμείς κακώς ακόμα γιορτάζουμε θυσιάζοντας κάποιο ζώο για να χαρούμε, για να γιορτάσουμε. Πολύ σωστά το είπε, θυσιάζοντας. Ναι. Λέμε ότι εσύ, επειδή έχεις ωραία γεύση, φίλε, σήμερα δεν ζεις. Γεια σου. Είχε κάποιο τέτοιο σκηνικό, ας πούμε, που. Ξέρεις, εσύ έκανε να νιώσεις κάπως. Λοιπόν, στο σπίτι τρώγαμε κρέας. Ο πατέρας μου βέβαια ήταν, τον έβλεπα, ας πούμε, να τρώει κρέας μία φορά το χρόνο. Και δεν σουβλίζαμε ποτέ. Δηλαδή, αυτό τη σούβλα με το όλο το αρνί πάνω δεν το είχαμε σπίτι μας. Σαν παιδί το είχα δει σε άλλα σπίτια συγγενικά. Δεν μου άρεσε ποτέ η εικόνα αυτή. Βέβαια, μου είχε περάσει, διότι όταν κάτι το βλέπεις πολύ, δηλαδή την ανθρώπη, ότι κάτι είναι μαζικά, τίνεις να το αποδέχεσαι σαν φυσιολογικό, χωρίς να ψάξεις και να ξέρεις, να κάνεις μια δική σου μελέτη. Ναι, δεν λες είναι κάτι καινούργιο, είναι κάτι που συμβαίνει. Αφού όχι, συμβαίνει, είναι φυσιολογικό. Αφού συμβαίνει, σωστά, είναι φυσιολογικό. Οπότε, από το σπίτι μου υπήρχε έτσι αυτό το κλίμα. Και, ναι. Αυτό. Είχε τύχει όμως σε κάποιο σύνα, δηλαδή σε μπροστά σε αυτό που λέμε σφαγή ζώου, ρε παιδί μου, ή σε κάποιο, ξέρεις, γιατί μου λες, ρε παιδί μου, είχαν ζώα ή σε κοτόπουλα ή σε τέτοια πράγματα. Είχε τύχει ποτέ? Όταν ήμουν μικρός, είχα δει τη γιαγιά μου να σφάζει ένα κόκορα. Κόβει το λαιμό και τρέχει. Ο κόκορας συνεχίζει και τρέχει με κομμένο το λαιμό. Δεν είχα κάτσει. Μπορεί και σαν παιδί να διέγραψα αυτές τις εικόνες, αλλά δεν μου άρεσαν ποτέ. Δηλαδή δεν μπορούσα να το αποδεχτώ σαν κάτι φυσιολογικό. Ναι. Δεν μου άρεσε. Είχα κάποιες εικόνες, αλλά δεν έχω πάρα πολύ πληροφορία, γιατί τώρα που τα συζητάμε, δηλαδή, τα σκέπτομαι και ευχαριστώ που μου τα ρωτάς. Μάλλον σαν μικρό παιδί δεν μου άρεσε όλο αυτό. Εγώ έπεσα με τα κατσικάκια, με τις κότες. Δεν έλεγες ποτέ, έλα τώρα να σε φάω, ξέρω εγώ, έλα εδώ κατσικάκι. Όχι, 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 ποτέ. Μα δεν θα τα λέγει κάποιο παιδάκι, δηλαδή, ξέρεις, αυτό είναι που από τη μία το κάνουμε και από την άλλη δεν θα το λέγαμε ποτέ. Ξέρεις ποτέ. Να σου πω και κάτι τώρα που μου ήρθε σαν μνήμες, μιας και τα συζητάμε. Πάλι σε ευχαριστώ που μου κάνεις τις ερωτήσεις, γιατί είναι ωραία να κάνεις τις αναδρομές. Ότι μικρό παιδί, πολύ, 7-8 χρόνων, κυνηγούσα ένα κοτόπουλο στην αυλή. Κυνηγούσα ένα κοτόπουλο στην αυλή μου. Βγήκε για κάποιο λόγο η κάμερά σου. Με συγχωρείς. Sorry που σε διακόπτω. Με συγχωρείς. Εντάξει, ξανάρθε. Με συγχωρείς. Ήρθε. Ναι. Κυνηγούσα ένα κοτόπουλο στην αυλή μου, μικρός, πολύ μικρός, και το πάτησα κατά λάθος και αυτό ήταν μικρούλι, διαλύθηκε και δεν το είπα στον πατέρα μου, φοβήθηκα και το άφησα εκεί. Και το βρήκαν μετά οι γονείς, το βρήκε μετά ο πατέρας μου, τα έψανε τα κοτόπουλα, το οποίο ήταν έτοιμο να πεθάνει και νομίζω εν τέλει πέθανε. Δεν είπα ποτέ ότι το έκανα εγώ, αλλά θυμάμαι ότι στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Με στεναχώρησε πολύ αυτό το γεγονός σαν μικρό παιδί. Δηλαδή, και μόνο από τώρα που το σκέφτομαι, ότι κάποιος με στιγμάτισε ότι σκότωσα ένα ζώο άθελά μου στο παιχνίδι να το πιάσω σαν μικρό παιδί, αλλά θυμάμαι ότι έχω τύψεις και ενοχές για αυτό το συμβάν. Ναι, πώς να μην έχεις. Πώς να μην έχεις και το καταλαβαίνω, γιατί έχεις άμεση τη σύνδεση του τι έκανα τώρα. Που εντάξει, έγινε κατά λάθος, ίσως με παιδί. Ναι, το πάτησε. Όχι μόνο να το φάω ή να το σκοτώσω, ναι, φαγητό, ναι. Δεν μας νοιάζει. Ναι. Ξέρεις τι, θέλω να σε ρωτήσω, είχες ποτέ αυτό το ρε παιδί μου, θα φάμε τώρα κάποιο ζωάκι, θα φάμε τώρα κατσίκι και αόχ, στο μυαλό μου είναι κατσίκι, ή δεν σου είχε περάσει καθόλου αυτή η σκέψη? Όχι. Ποτέ. Ήταν ότι πρέπει να φάμε. Αυτό το τρώμε. Ναι, αυτό, είναι δηλαδή, το φαγητό μας. Δεν έχει τώρα πολλά. Κατάλαβα τι λες. Ποτέ δεν είχα κάνει τη σύνδεση. Όχι, ποτέ.
Πώς πιστεύεις ότι ξεκίνησε να καλλιεργείται στο μυαλό σου αυτή η κουβέντα? Γιατί εντάξει, ρε παιδί μου, έφτασες να δεις το βίντεο του Γκάρι Γιουρόφσκι. Πριν τον Γιουρόφσκι, είχες κάποια άλλη επαφή? Δηλαδή, είχες ακούσει, ήξερες τι είναι το vegan, το vegetarian? Ποια ήταν, πώς έφτασες στο σημείο να βρεις το σημείο του Γιουρόφσκι? Όταν έκανα 6-7 χρόνια πριν, όχι, δεν το είχα σκεφτεί καθόλου. Ήξερα ότι υπήρχε αυτό το trend. Και μάλιστα είχα βρεθεί κάπου σε μια παρέα με ανθρώπους, με ένα φίλο μου, τον Παναγή. Και ήταν ένα πολύ ωραίο event σε μια μπάντα με κρουστά. Ήταν πολύ όμορφο. Και θυμάμαι ότι είχαν χορτοφάγους. Η πρώτη μου επαφή ότι σε μια ομάδα ανθρώπων που υπάρχουν χορτοφάγοι και μη. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι είχα βάλει λίγα χορτοφαγικά και λέγανε, ας πούμε, μην φάτε εσείς οι κρατοφάγοι, μην φάτε και τα χορτοφαγικά μας που είχαν κάνει μαντάνι, γιατί κλασικό, Και θυμάμαι ότι έβαλα και ένα μικρό κομματάκι κρέας. Τώρα πριν από 9 χρόνια αυτό. Και έβαλε ένα μικρό κομμάτι κρέας 8 χρόνια πριν. Ένα χρόνο μετά έγινε χορτοφάγος. Και λέω σε μια κοπέλα, α, είσαι χορτοφάγος. Προσπαθώ και εγώ να γίνω. Και θυμάμαι, γυρνάει και κοιτάει το πιάτο μου, είχα ένα κομμάτι κρέας. Και ξενερώνει η κοπέλα. Άλλαξε δρόμο, άλλαξε πλανήτη. Ναι, και μετέπειτα κατάλαβα γιατί. Είμαι σίγουρος, και εδώ θέλω να κάνω ξέρεις πιο πολύ μικρή παρένθεση, ότι είναι αυτό το που είσαι, ρε παιδί μου, σε πάρτι, σε μαζόξεις, που ξέρουν, ρε παιδί μου, και έχουν ερευνήσει φαγητό για vegan και βλέπεις ότι αυτό είναι το φαγητό που έχει εξαφανιστεί, που έχει τελειώσει και λες, ρε φίλε, δεν είστε όλοι, εγώ δεν το πάω τώρα, μου φάει το φαγητό, δεν μπορώ να φάω απ' τα άλλα, τέλος πάντων, δεν θέλω, όχι, μάλλον δεν μπορώ, δεν θέλω να φάω απ' τα άλλα. Την επιλογή μου, ότι ευχαριστώ πολύ. Όχι, γιατί λέει κάποιος, ρε παιδί μου, ξέρεις, το λέω γιατί κάποιος λέει, μα εσύ δεν μπορείς να πιεις γάλα. Δεν είναι ότι δεν μπορώ, είναι ότι δεν θέλω. Εγώ. Γι' αυτό μου αρέσει και το τονίζω. Άρα λοιπόν, είχες μία, ρε παιδί, μία επαφή, ήξερες λίγο πολύ ότι το φαγητό αυτό δεν έχει μέσα το κρέας. Πώς έφτασες στο σημείο να δεις το Γιουρόφσκι, δηλαδή τι είχε συμβεί? Λοιπόν, κοίτα, η κοπέλα μου, η αρμονιστική μου πλέον, είναι χορτοφάγος 10 χρόνια πλάς, και μετά από δική της προτροπή είδα, συγγνώμη, αυτό το βίντεο. Ενώ όμως υπήρχε κάποια βάση μέσα μου, και μετά από δική της προτροπή είδα το βίντεο. Αλλά κοίτα που με οδήγησε αυτό, γιατί εγώ όντας στα καράβια σαν μετρολόγος ήθελα να κάνω μια επιχείρηση. Και μετά το βίντεο, δεν έκανα το βίντεο και λέω επιχειρηματικό μυαλό, ανοίγω vegan ταχυφαγείο. Το είδα, το ένιωσα, σταμάτησα να τρώω κρέας, και μετά, και φαντάζομαι, το τελευταίο πράγμα που έφαγα ήταν, το μισό έφαγα και το άφησα, θυμάμαι, ήταν ένα σουλατζίδικο σουλάκι χοιρινό. Το κλασικό ελληνικό. Το έφαγα, είχα δει το βίντεο, έφαγα το σουβλάκι, έφαγα το μισό, και το άφησα. Το πέταξε, είχα τις γάτες, το πέταξε τις γάτες. Και από εκεί σταμάτησα να τρώω κρέας. Και ούτε κρέας, ούτε ψάρι. Ναι. Κάθε ζωντανό, οτιδήποτε ζωντανό. Θέλω να μου πεις, όσο θυμάσαι και όσο ξέρεις, λογικά είναι πράγματα που μένουν, νομίζω. Τι ήταν αυτό που είδες, τι ήταν αυτό που σου είπε, ρε παιδί μου, ο Γιουρόφσκι στο βίντεο, και αν δεν κάνω λάθος αναφέρεσαι στο η καλύτερη ομιλία που θα ακούσεις ποτέ. Ναι, πολύ σωστά. Πάρα πολύ τι σωστά. Τι είναι αυτό που είδες που σου είπε, ρε παιδί μου, ή τέλος πάντων σαν σύνολο που ένιωσες και λες, όπα, ρε παιδί μου, τι κάνω τώρα, ξέρω εγώ. Τι ήταν αυτό? Λοιπόν, ήταν πολύ δυνατό και έντονο το βίντεο. Δεν θυμάμαι πολλά πράγματα, γιατί με σόκαρε πραγματικά η αλήθεια. Σου έλεγε ουσιαστικά, καταρχήν σου έλεγε πώς φέρονται στα ζώα, και σου έλεγε και ότι ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει και δίχως τρώγοντας κανένα τίποτα ζωντανό, υγιής, δυνατός και να είναι καλά. Βέβαια, αυτό που με σόκαρε πιο πολύ ήταν ότι έτρωγες κάτι ζωντανό και δίχως να το χρειάζεσαι. Οπότε, γιατί να συμβάλλω εγώ σε αυτόν τον πόνο, όπως με το κοτοπουλάκι που πάτησα, γιατί να συμβάλλω εγώ σε αυτό?
Αφού δεν το εγκρίνω. Σαν άνθρωπος δεν το εγκρίνω. Γιατί να συμβάλλω σε αυτό. Ναι. Και, είπα, θα το δοκιμάσω να δω πώς είμαι. Γιατί είχα και εγώ τις αμφιβολίες στο κεφάλι μου, ας πούμε. Αλλά όχι μόνο, αλλά νομίζω ότι συντέλεσε και στην εξελικτική μου πορεία σαν Αλέξανδρος, σαν άνθρωπος, μου άνοιξε ορίζοντες, με έκανε καλύτερο, μου άλλαξε τη ζωή πραγματικά. Ξέρεις, αυτή ομιλία. Ξέρεις, καταλαβαίνω τι λες, γιατί είναι διαφορετικό το «ρε παιδί μου, το κάνω γιατί το κάνουν όλοι», αλλά δεν λες «όπα, κάτσε ρε φίλε». Και αυτό που μου είχε μείνει μετά από τον Γιουρόφσκι δεν είναι ότι απλά σου έλεγε ότι ναι, ξέρεις, συμβαίνει αυτό και αυτό. Δεν είναι ότι συμβαίνει, είναι ότι εσύ το πληρώνεις. Ότι ουσιαστικά σε έβαινε πρώτων ευθυνών σου και δεν έλεγε κάτι το οποίο ήταν παράλογο. Δηλαδή, αν σου έλεγε ότι, τι να σου πω, εσύ κόβεις μαλλιά, άρα όταν κόβεις τα μαλλιά κόβονται επειδή εσύ τα κόβεις, προφανώς εσύ το έκανες. Δηλαδή, δεν μου φαίνεται παράλογο. Επίσης, καταλαβαίνω αυτό που λες. Ήταν ένα. Γιατί λες ότι σε έκανε να δεις πράγματα. Εγώ σε μένα ξέρω γιατί το λέω, αλλά θέλω να μου πεις τη δική σου άποψη. Πώς πιστεύεις ότι σε άλλαξε σε αυτό το κομμάτι? Η ερώτηση είναι πώς πιστεύω ότι με άλλαξε, δηλαδή. Και μπορεί να είναι μια εξέλιξη σε βάθος χρόνου, έτσι? Δεν είναι ότι εκείνη την περίοδο, ρε παιδί μου, σαν, πώς να το πω, σαν ρεζουμέ, αν θέλεις. Σαν ρεζουμέ, μάλιστα. Πιστεύω ότι με έκανε να βγω από τη σφαίρα του εαυτού μου και να κάνω ένα zoom out και να δω τα πράγματα σφαιρικά. Και αυτή την αντίληψη την έχω υιοθετήσει σε πολλά πράγματα στη ζωή μου. Διότι βλέπεις, για να δεις πραγματικά μια κατάσταση, όταν είσαι μέσα στην κατάσταση, δεν μπορεί να δεις μέσα, αλλά όταν βγεις, μπορεί να δεις καλύτερα τα πράγματα. Οπότε με έκανε λίγο να βγω από τη σφαίρα του εγώ μου. Εντάξει, μου αρέσει το σουβλάκι, το φάω. Και να δω τα πράγματα, πώς είναι πιο έξω, πώς είναι τα ζώα, πώς είναι ο κόσμος, τι συντελεστή έχουν όλα αυτά. Οπότε μου έδωσε μια πάρα πολύ ωραία σφαιρική άποψη των πραγμάτων και της ζωής. Οπότε με έκανε αυτομάτως καλύτερα σε πολλά επίπεδα. Πώς έφτασες στο σημείο ότι, okay, ρε παιδί μου, το κομμάτι, πώς έφτασες να πεις ότι ξέρεις κάτι, τώρα θα γίνω vegan και έφυγες από το κομμάτι του vegetarian? Γιατί πολλοί κόσμοι, ρε παιδί μου, έχω παρατηρήσει κάποιες φορές, όχι όλες, ότι μένουμε στάσιμοι, ρε παιδί μου, λέμε ότι εντάξει τώρα, τι πειράζει το αυγό, τι πειράζει λίγο τυράκι, λίγο τέτοια πράγματα. Πώς έφτασες που ενώ να το ψάξεις και αν δει κάποιος π.χ. το Dominion ή αν δει κάποιος το Earthlings, κάποιος πειράζει κλπ, βλέπει ότι όντως πειράζει πάρα πολύ, αυτές οι βιομηχανίες είναι οι ίδιες. Εσύ όμως, πώς κατέληξες στο συμπέρασμα ότι ξέρεις κάτι, γιατί έγινες vegan, ρε παιδί μου, ποιος ήταν ο λόγος? Κοίτα, καταρχήν είδα ότι μπορώ να το ζήσω μια χαρά και χωρίς τις πρωτεΐνες. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, είχα πει τρία από τα τελευταία τέσσερα χρόνια, vegan. Μπορώ να ζήσω χωρίς αυτές τις πρωτεΐνες. Είδα καταρχήν όλο το κομμάτι με όλα αυτά που γίνονται για να πάρουν το γάλα, το αυγό και όλα αυτά τα πράγματα. Συν και ότι όσοι τα τρώνε αυτά τα πράγματα, συν το κακό του κάνουν ότι έχει μέσα τόσα πολλά φάρμακα, τόσα πολλά αντιβιωτικά, τόσα πολλά δηλητήρια, τόσα πολλά λίπη. Δηλαδή, ήμουν πρόσφατα με μια παρέα, ας πούμε, κάπου και έπιναν, ας πούμε, κάποιος γνωστό μου και φίλος καλός, ας πούμε, έπινε milkshake, ας πούμε, πήγαμε κάπου, είχε πει μέσα στη μέρα 3-4 milkshake. Οπότε, εγώ σκέφτηκα, εκτός από το ότι κάνεις και κάτι καλό που δεν θα υποστηρίζει κάποιο αυτό το προϊόν, υποστηρίζει και την υγεία σου, γιατί γλιτώνεις από λίπη, ζάχαρες. Δεν μιλάω για τα φάρμακα. Πραγματικά, αν το δεις από πού και αν το πιάσεις το θέμα, μόνο θετικό είναι για όλους μας. Μόνο καλό μπορεί να είναι. Αλλά τώρα είναι δύσκολο να δει το καλό του άνθρωπος. Εντάξει, αυτό είναι άλλη κουβέντα, αλλά μόνο καλό μπορεί να κάνει αυτό. Και εγώ αυτό είδα. Και σκεφτόμουν ότι, κοίταξε να δεις ότι τώρα πόσα γλιτώνω εγώ, δηλαδή σε άλλη φάση μπορεί να λέγα, εντάξει, πιο και εγώ να μην ξέρω, αλλά πόσο κακό θα έκανα, πραγματικά πόσο κακό θα έκανα. Εντάξει, δεν κρίνουμε κανένα, δεν
προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο και να δώσουμε το καλύτερο παράδειγμα. Ναι. Okay. Και μια παρένθεση σε αυτό με τον Γκάρι Γιουρόφσκι, μια και τον αναφέραμε, στα 2 χρόνια λειτουργία του μαγαζιού ήταν από το Denver, αν θυμάμαι καλά, ένα ζευγάρι Αμερικάνοι, Denver. Colorado. Και Colorado, ναι, και ήταν φίλοι με τον Γκάρι Γιουρόφσκι. Αγάπησαν το φαγητό μας, ήρθαν 2-3 φορές και υπάρχει αυτό το βίντεο στο Facebook, κάπου στα παλιά βίντεο υπάρχει. Μας είπαν, θα σας στείλουμε. Ήμουνα εγώ και ήταν ένα άλλο παιδί που εργαζόταν στο μαγαζί. Και τους λέμε, πείτε, που είχε τύχει και είχε δει και αυτό το άλλο παιδί το βίντεο. Και λέω, πείτε τους, σας παρακαλώ, να μας στείλουν βίντεο. Και υπάρχει βίντεο που λέει, Hi, Αλέξανδρος, Άλεξ, Άλεξ και το άλλο παιδί. Greetings from. Είχε μια αγελάδα, την Πίμα. Είναι κάτι τεράστια κέρατα. Ναι, και το είπε και λέει, When I am in Athens, I go to Vegan Beat. Me and Bima. Και ξέρει, μας είχαν μια αφιέρωση. Έλα ρε, τι ωραίο. Ναι, ήταν πολύ ωραίο. Γιατί κοίταξε να δεις από τον άνθρωπο που ξέκανε vegan, έκανα ένα vegan μαγαζί, γιατί αυτό πιστεύω ότι λείπει και ακόμα λείπει από την αγορά, vegan μαγαζιά. Και αυτός ο άνθρωπος έκανε και αφιέρωση σε μένα και στο κατάστημά μου. Τι πιο ωραίο, έτσι. Ναι, μα ξέρεις τι γίνεται. Είναι για κάποιο λόγο, για κάποιο, τι να σου πω τώρα, μαγικό λόγο, ο κόσμος που ζούμε είναι μικρός. Δηλαδή, λες, μα όντως έγινε αυτό και όντως έγινε αυτό, ξέρω εγώ. Είναι τόσο μικρός ο κόσμος. Πραγματικά. Και μου κάνει και όχι εντύπωση, αλλά μου φαίνεται αυτονόητο το ότι ζούμε σε έναν κόσμο που θα έλεγε κανείς ότι το 99,7% των καταστημάτων δεν είναι vegan. Άρα, τι λείπει? Λείπει αυτό ακριβώς που είπες. Μεγάλη ανάσα. Πώς έφτασε? Γιατί εντάξει, εσύ ρε παιδί μου, okay, έφτασε στο σημείο που είδες τι έκανες λάθος. Καταρχάς, ήταν κάτι δύσκολο για σένα στην αρχή, το οποίο σε δυσκόλεψε? Ή ήταν κάτι το οποίο ήταν... Τι ήταν δύσκολο, τι ήταν εύκολο? Νομίζω ότι κάπως με ζόρισε, ας πούμε, το να κόψω έτσι απότομα. Δηλαδή, κάπως, δηλαδή, έπαθε ένα σοκ. Κάποιοι δεν πάθαν, δεν ξέρω, δεν έχω ρωτήσει κιόλας, παιδιά, αλλά έπαθε ένα σοκ στην αρχή. Δεν ξέρω, νομίζω είναι πιο πολύ ότι έχει συνηθίσει. Καταρχήν, ας πούμε, και ναρκωτικά που λέμε να παίρνει κάποιος και να σταματήσει, θα πάει ένα σοκ οργανισμός, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, ποτέ... Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Καταλαβαίνω κάθε αλλαγή. Ότι... Ναι. Κάθε αλλαγή, δηλαδή, ο οργανισμός λέει κάτι διαφορετικό, ή ο εγκέφαλος, ας πούμε. Μη είχε ζωή, δηλαδή ένιωθα λίγο περίεργα. Όχι ότι ήθελα να φάω, έλεγα κρέας και ήθελα να το φάω. Δεν έχω αυτό το. Ούτε πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι δεν βλέπεις το, μυρίζεις το τσιπούρα και λες, αλλά δεν θα φάω, είμαι vegan. Όχι, είναι ότι δεν το θέλω, δηλαδή δεν το θέλω και έτσι νιώθω, δεν το θέλω. Αλλά στην αρχή κάπως με είχε ζωρίσει, όχι να ποθώ το κρέας, απλό μου είχε κάνει κάτι περίεργα, δεν ξέρω, αλλά ήταν μερικές μέρες νομίζω. Α, ότι ρε παιδί μου, ότι και καλά λες τώρα τι θα φάω, ξέρω εγώ, και ήταν αυτό το πρόβλημα? Δηλαδή. Ένιωθα περίεργα, όχι, ένιωθα, δηλαδή είχα κάτι ψιλοζαλάδες έτσι με αυτό το στυλ. Κάπως έτσι. Εγώ θα ήθελα να σου πω, μιας και δεν το ρωτάς, εγώ θα σου το πω όμως, λέει. ότι εγώ ήμουν ένα από τα άτομα που, ήταν κάτι το οποίο είχε δουλευτεί στο μυαλό μου, ότι ρε παιδί μου, τι εννοώ, είχα δει φεστιβάλ Γιουλίνη στην Κίνα, είχα υιοθετήσει ένα σκυλάκι, λέω καλά ρε, εκεί αν πηγαίνα θα το σκυλάκι, θα το έλεγαν, έλα φίλε να το σουβλήσουμε ή να το ψήσουμε. Οπότε λέω, κάτσε εδώ, κάτι παίζει. Πέρασε λίγος καιρός, είχα πάει στην Ολλανδία στην αδερφή μου, είχα συναντήσει τότε ένα παιδί από την παρέα που είχα, ο οποίος έμενε εκεί, μου λέει, φίλε άσε, το τι μας έχουν πει στο fast food που δουλεύω, και δεν είναι ότι μας έχουν πει κάτι το οποίο είναι πέραν του φυσιολογικού. Μας έχουν πει τη διαδικασία, το πώς προέρχεται, πώς φτάνει το μπέργκερ εδώ πέρα. Δεν μας είπαν κάτι παράλληλο, μας είπαν απλά το πώς, δηλαδή δεν μας είπαν ότι κάποιος τα κλωτσάει, τα χτυπάει, μας είπαν ότι η διαδικασία, παιδάκια, είναι αυτή, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Βασίλη μου λέει, εγώ όλη μέρα τα βλέπω, δεν τρώω. Περίεργη κατάσταση, του λέω, ρε φίλε, και εγώ κάτι τέτοιο σκεφτόμουν. Βλέπω λίγα λεπτά Earthlings, βλέπω ομιλία Γκάρι Γιουρόφσκι. Όταν το είδα αυτό και πήρα την απόφαση, την επόμενη μέρα έγινα vegan. Ποιος εγώ τώρα που τσακωνόμουν με τη μαμά μου, γιατί δεν έχει κρέας στο φαγητό. Αν λέω τσακωνόμουν, μα γιατί δεν έχει κρέας, και είπαμε, αφού έχουμε κάνει τη συμφωνία ότι θα έχει από λίγο, πακές, σαλάτα, ό,τι θέλεις. Οπότε
καταλαβαίνω ότι λες, θέλω να σου πω, που θέλω να καταλήξω, δεν είχα ποτέ αυτό το θέμα του «Α, τώρα ξέρω εγώ τι θα γίνει, έγινε vegan». Δηλαδή το έκαψα την επόμενη μέρα, σίγουρα έφαγα αρκετά και σίγουρα ήταν κάτι το οποίο λέω ότι okay, πρέπει να δω τι θα τρώω για να είμαι καλά, για να είμαι υγιής. Αλλιώς δεν έχει νόημα, δηλαδή πώς να σου το πω, πρέπει να είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμη αυτή η αλλαγή. Κλείνω όμως την παρένθεση. Θέλω να μου πεις τώρα, πώς εσύ, πώς έφτασε στο σημείο, δηλαδή πώς ξεκίνησε το Vegan Beat, τι σκέφτηκες ρε παιδί μου, τι πέρασε από το μυαλό σου, και φαντάζομαι κιόλας ότι σαν Βασίλης και σαν ένα άτομο που ξέρεις τώρα, ζεις σε έναν κόσμο που ο περισσότερος κόσμος δεν είναι vegan, θα μου πεις ναι εντάξει, ξέρουμε ότι έχετε νόστιμα φαγητά, αλλά... δηλαδή για εμένα ρε παιδί μου θα μου φαίνεται κάτι το οποίο θα ήταν ξέρεις πέραν του φυσιολογικού, δηλαδή υπάρχει αγορά για αυτό, υπάρχει τόση πολλή αγορά που θα στηρίξει το μαγαζί, θα μπορέσω να πάω παρακάτω. Πώς εσύ έφτασες στο σημείο να το ξεκινήσεις, δηλαδή γιατί το ξεκίνησες? Καταρχήν ήθελα να κάνω αλλαγή στην καριέρα μου, την επαγγελματική, σαν ηλεκτρολόγος, καμία σχέση ηλεκτρολόγος στα πλοία με να τη λίγο σουβλάκια vegan. Καμία σχέση. Αλλά... σίγουρα αρέσει. Ναι, ήταν μεγάλη στροφή. Πώς το σκέφτηκα? Καταρχήν είδα ότι δεν υπάρχει μεγάλη αγορά. Πρώτον, δεύτερον, ήξερα ότι. Και εγώ το έχω σαν Αλέξανδρος, ότι όταν ξέρω ότι θα κάνω κάτι, θα το κάνω καλά. Οπότε δεν με ενδιαφέρει και πολύ ο ανταγωνισμός, η θέση. Ήξερα ότι θα το κάνω και θα πάει καλά. 4 χρόνια πριν το γνώριζα αυτό. Δηλαδή το έκανα, αλλά ήξερα ότι θα πετύχει. Ναι. Όλα βέβαια έχουν ένα τίμημα και πρέπει να ζοριστείς. Αλλά ήμουν ήδη στα καράβια και λέω πώς θα βρω. Καταρχήν πρέπει να βρω έναν σεφ. Βρήκα ένα σεφ ο οποίος έκανε τότε κάποια μαγαζιά. Τον βρήκα, είχαμε σε επαφή. Μάλιστα, ναι, βρεθήκαμε. Μου βρήκε το πρώτο μαγαζί. Δεν ξέρω αν είχες έρθει. Βασικά είχες έρθει. Το πρώτο... Είχαμε έρθει. Είχα έρθει, ναι. Μπορώ να σου πω, η πρώτη φορά ήταν με την Πολίνα από τη Θεσσαλονίκη. Και αυτή πρέπει να είναι η πρώτη φορά που είχαμε κάλτσει και είχαμε φάει. Και είχα φάει. Εγώ είχα φάει. Τι είχα φάει? Έχουμε φωτογραφία. Αν βρω τη φωτογραφία, μπορώ να σου πω σίγουρα. Λοιπόν, θα σου πω τι είχα φάει. Θα ψάχνω εγώ παράλληλα. Αυτή ήταν η πρώτη φορά και οι επόμενες φορές ήταν αρκετές φορές μετά από δράσεις σε περίοδο που είχε έρθει, όταν είχε έρθει η Σιβών. Ναι. Μας είχαν και ευχαριστούμε όλα τα παιδιά πολύ στις δράσεις, γιατί είχαν στηρίξει το μαγαζί και είχαν βοηθήσει πραγματικά πάρα πολύ. Και ευχαριστούμε όλα τα παιδιά της δράσης και όλους όσους ήταν πίσω από αυτούς, από καρδιάς. Ναι, ήταν πολύ. Βρήκε ο σεφ αυτό το μαγαζί και ξεκινήσαμε να κάνουμε ένα μενού, του είπα στο περίπου τι θέλω και ξεκινήσαμε. Και το Vegan Beat ξεκίνησε. Σου έστειλα μόλις και τη φωτογραφία να δεις. Κάτι σαν, ωραία. Κάτι σαν κουσαντίγια έχω φάει, αλλά... Κουσαντίγια. Ναι, υπήρχε κάποτε. Ναι, είναι 8 κάποτε. Μαρτίου του 19 είναι που έχω έρθει εγώ. Σκέψου, τότε είχα μακρύ μαλλί για να καταλάβεις. Για τον κόσμο που βλέπει, αυτή εδώ είναι εδώ. Ναι, περιμένεις ένα λεπτό, βασικά, ναι, με συγχωρείς. Περιμένω. Κάτσε να σε βάλω σε ένα mute. Λοιπόν, για τον κόσμο που βλέπει, δίνουμε μερικά δευτερόλεπτα στον Αλέξανδρο. Λεπτά μπορεί να χρειαστεί, μου είπε ο άνθρωπος να χρειαστεί. Να τονίσω, εφαρμογή Ebillion, κάνετε τα vegan review σας, κάνετε το sign up σας, χρησιμοποιείτε τον κωδικό VSKANK, ξέρουμε τι έχουμε κάνει σαν κανάλι, αν και έχουν αλλάξει κάποια πράγματα σε αυτό το κομμάτι. Παρ' όλα αυτά, θέλω να υποστηρίξετε το κανάλι, μπορείτε να το κάνετε στο Patreon, YouMemberships ή απευθείας σε PayPal μέσω Streamlabs. Στη συνέχεια, αν θέλετε να συμμετέχετε σε ένα αντίστοιχο βίντεο τέτοιου είδους, να μοιραστείτε μαζί μας τη δική σας εμπειρία, εννοείται είναι όλα not sponsored, είναι καθαρά άτομο προς άτομο, δεν θέλω ποτέ να το μπερδέψετε αυτό το κομμάτι. Στέλνετε μήνυμα στον ΟΣΒΟ. Σε κάποια από τις εφαρμογές μπορούμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα σε αντίστοιχα πλαίσια. Ο Αλέξανδρος ξαναμπαίνει, να το. Με συγχωρείς γι' αυτό. Με πήραν το κατάστημα, με ακούς? Ναι, σε ακούς. Με συγχωρείς, με πήραν το κατάστημα και έπρεπε να το... Όλα καλά. Ναι, όλα καλά, εντάξει, κάποια... Όχι, γιατί νιώθω... άμα δεν ήταν όλα καλά, θα σου έλεγα: οκ, okay, τα λέμε, ξέρω εγώ, άλλη ώρα. Γεια. Τα λέμε, φεύγω. Όχι, όλα καλά. Κάτι διαδικαστικά. Αλλά είδε, μα νιώθουν τα παιδιά τώρα. Ναι, ξεκίνησα το πρώτο μαγαζί. Ξεκίνησα σε αυτήν
Σαν την ωραία. Σαν σοφίτα, την έλεγαν σοφίτα, ας πούμε, πολύ. Ήτανε... έμοιαζε πολύ... λίγο, δηλαδή. Δεν έμοιαζε, ναι. Ναι, να μια σκάλα, είχε κάτι. Ήταν πολύ. Ήταν πολύ ωραίο μαζί, πραγματικά πολύ ωραίο. Πέρασαμε πολύ ωραία, έτσι, πολύ ωραίες στιγμές. Και φαντάσου έτσι, μια παρένθεση, ναι. Έτσι, για να πούμε και την προσπάθεια. Σε αυτό το μαγαζί, επειδή είχα δώσει όλα μου τα χρήματα και είχα και κάποια αναποδιά, δηλαδή ένας μηχανικός που μου είχε αναλάβει κάποια πράγματα, μου έφαγε τα χρήματα και εξαφανίστηκε. Και μιλάμε για ένα εύλογο ποσό και αναγκάστηκα να κάνω μία δεύτερη δουλειά για να μην ξαναμπω στα καράβια και να χάσω χρόνο. Έκανα μία δεύτερη δουλειά και παράλληλα έφτιαχνα το μαγαζί. Ναι, δανείστηκα και χρήματα από κάποιους φίλους που μου έδωσαν φίλοι λόγω. Συγγνώμη, με συγχωρείς. Αυτή είναι η αστερόπη, μπήκε στο πλάνο να βάλω κάτι. Μα θέλω να δω τι κάνετε, ρε παιδιά. Λέει τόση αφοσίωση σε μία αθόνη να δω τι. Σκαρφάλωσε από την καρέκλα, πήγε πίσω στον υπολογιστή και αράξει το εδώ πόση ώρα και ήρθε τώρα μπροστά. Λοιπόν, είναι αστερόπιο. Ναι, δεν άδειξε. Και ναι, και μετά αφού άνοιξε το μαγαζί, τα πήγα, άνοιξε το μαγαζί, ξεκίνησε και ούτε μηχανάκι δεν είχα, τα είχα πουλήσει όλα. Είχα ένα ποδήλατο και ήμουν τότε γάλεο. Και επειδή δεν μπορούσα να πάρω πολύ προσωπικό, δούλευα κυρίως έτσι μόνο και Σαββατοκύριακα ήμουνα εντελώς μόνος μου. Να είναι καλά κάποιοι φίλοι, εννοείται και η Χριστιανά, ο Ινστιγιά μου που έχουν κάνει λάτζα. Κάποιοι άλλοι φίλοι που ερχόντουσαν και κάνανε λάτζα στο μαγαζί Σαββατοκύριακα, επειδή ήμουν μόνος μου. Και είχα ένα ποδήλατο και επειδή για να κλείσω και να καθαρίσω πήγαινε μετά τις 12 το βράδυ, έφευγα με το ποδήλατο, επειδή έκλεινε και κάποιες φορές πήγαινε μία και έκλεινε το μετρό και καθημερινές και έφευγα με το ποδήλατο από. Από Μοναστηράκι, Ιερά Οδό και πήγαμε στο βράδυ και πήγαινα γάλεο. Τσούκου, τσούκου, τσούκου. Ελπίζω να έχεις σίγουρα κάτι φωσφοριζέ πάνω σου, πώς δεν σε μάζεψε κανείς. Δηλαδή εδώ φοράνε τα φωσφοριζέ και δεν τους βλέπουν. Αλλά... Κάτι είχα. Αλλά μου είχε βγει. Δηλαδή η προσπάθεια ήταν πάντα και νομίζω ότι σε ό,τι κάνεις και οποιοδήποτε άνθρωπος κάνει κάτι, αν θέλει να πετύχει, πρέπει να ξεπεράσει τις δυσκολίες. Και πάντα υπάρχει τρόπος, πάντα γίνεται να τις ξεπεράσει τις δυσκολίες σου. Να γίνεις καλύτερος και να μάθεις και κάτι μέσα από αυτό. Το θέμα, φαντάζομαι, θα είναι, ξέρεις, τι πρέπει να. Σε εισαγωγικά, τι πρέπει να προσφέρεις για να πετύχεις. Να μην πω θυσιάσεις, γιατί ουσιαστικά αν έχεις έναν στόχο, δεν θεωρείται θυσία, θεωρείται στοχευμένη προσπάθεια. Αλλά τι χρειάζεται αυτός ο στόχος, τι ποσό στοχευμένης προσπάθειας για να το πετύχεις. Από ό,τι φαίνεται πάντως πέτυχε. Πώς ήθελες λοιπόν να κάνεις κάτι, εγώ ακούω, ήθελες να κάνεις κάτι και ήθελες να το κάνεις καλά και από ό,τι φαίνεται το έκανες. Θέλω να μου πεις ποιες είναι οι εντυπώσεις και θέλω να μου πεις μερικά πράγματα εκ των έσω, από τη δική σου οπτική γωνία αν θέλεις. Τι κόσμο έρχεται στο μαγαζί, δηλαδή πλέον, ρε παιδί μου, ή μάλλον σε βάθος χρόνου, τι έχεις παρατηρήσει, έρχονται vegan, έρχονται άνθρωποι που θέλουν να δοκιμάσουν vegan φαγητό. Τι ακούς συνήθως στο μαγαζί, δηλαδή πες μου τις δικές σου εμπειρίες, πράγματα που σου έχουν κάνει έτσι, ξέρεις, ένα καλύτερο μπαμ αν θέλεις. Ωραία, βεβαίως. Καταρχήν, να πω κάτι, όχι απλά αρνητικό, απλά να μιλήσουμε και σε αυτό. Ο Έλληνας ο απλός, όταν ακούει vegan, τρέχει. Κάτι το πιάνει, ναι. Κάτι το πιάνει. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι σε όλες τις ομάδες οι οποίοι έχουν μπει και τις έχουν, δηλαδή, έχουν, δεν ξέρω, για όλα τα πράγματα υπάρχει ένας τρόπος, για όλα τα πράγματα υπάρχει ένας τρόπος να μιλήσεις. Ναι, μεν ξέρουμε ότι ποιος είναι ο σωστός τρόπος, αλλά για κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικό. Οπότε δεν μπορείς να μιλήσεις με απλή λογική, ας πούμε. Οι άνθρωποι είναι συναισθηματικά όντα. Δεν είναι λογικά. Δεν ακούν τη λογική. Για κάποιο λόγο που λες, αγαπητέ Βασίλη, ακούνε vegan οι άνθρωποι και τρέχουν. Ναι. Θα πρέπει να το κοιτάξουμε όλοι αυτό και εμένα βάζω μέσα ότι πώς μιλάμε όταν μιλάμε πάνω σε αυτό σε άτομα που δεν γνωρίζουν. Γιατί ξαναλέω, οι άνθρωποι είναι συναισθηματικά όντα. Δεν του λες αυτό είναι και τέλος. Που όντως αυτό είναι. Και όντως τέλος. Και θα λύσει πολλά θέματα. Αλλά δεν μπορείς να το ο τρόπος να το εκφράσεις μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Το γνώρισες, είσαι δράσεις, μιλάς ωραία, είσαι ωραίο λόγο. Δεν του λες
Φίλε, κοίταξε να δεις, αυτό πρέπει να γίνει, εντάξει. Τι δεν καταλαβαίνεις τώρα. Δεν καταλαβαίνεις. Αφού το είπα. Όντως. Ούτε μπορείς να πεις, ούτε να βρεις, ούτε να μιλάς άσχημα. Όντως αντιλαμβάνομαι ότι ναι, είναι κάτι πολύ βαρύ και κάποιες ψυχές που είναι πολύ ευαίσθητες που είναι στο χώρο μας μπορεί να τους τραυματίζει και να τους πονάει, αλλά δεν μπορούν να προβάλλουν τον πόνο που έχουν σε άλλο κόσμο που έχει και αυτό στα προβλήματά του, έχει και αυτό στη ζωή του. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό. Δεν υπολόγισε ότι θα μιλήσεις μαζί του στη δράση που ήσουν, να ξέρω εγώ, έτυχη και κάπου βρέθηκες και κάπως μίλησες. Δηλαδή, το ακούω. Ναι, ναι. Οπότε υπάρχει ένα σε αυτό το. Δηλαδή, πολλοί κόσμοι βλέπουν vegan και τρέχουν. Στο μαγαζί έχουμε φυσικά πολλοί κόσμο μη vegan, πολλούς και Έλληνες. Κυρίως στο μαγαζί δουλεύει επειδή είναι κέντρο με ξένους, με τουρισμό. Έχουμε πολλούς Έλληνες που δεν είναι vegan. Και έρχονται γιατί τους αρέσει πάρα πολύ το φαγητό μας. Όχι μόνο το φαγητό μας και άλλα πράγματα, αλλά τους αρέσει η χορτοφαγία, τους αρέσει αυτό. Τους αρέσει το να βγουν έξω και να μην φάνε σουβλάκι, κρέας, πίτσα, hot dog. Θέλουν να φάνε ένα κάτι ωραίο που έχει βγει από φούρνο, που το έχει φτιάξει άνθρωπος, που το έχει κάνει με αγάπη. Αυτό βλέπω. Αυτό βλέπω ότι υπάρχει ωραία κίνηση στην αγορά, υπάρχουν Έλληνες. Ότι σε αυτό μια παρένθεση ότι όσοι οι vegan θα πρέπει να προσέχουν την επαφή τους με τους μη vegan, γιατί κάποιες φορές, με αγάπη το λέω έτσι, πάντα κάνουν κακό λέγοντας κάποια πράγματα με λάθος τρόπο, διότι όπως και με το μαχαίρι μπορεί να γίνει φωνικό όπλο, μπορεί να γίνει όμως και χρήσιμο εργαλείο, έτσι, και ο λόγος έτσι είναι. Ο λόγος είναι πιο δυνατός από τη φωτιά για το μαχαίρι. Μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Οπότε, γι' αυτό για όλους όσους είναι εκεί έξω, προσοχή παιδιά στο λόγο, δεν ξέρετε ποιον έχετε απέναντί σας, δεν ξέρετε τι περνάει. Πάντα πρέπει να βάζουμε τα πράγματα σε ένα σωστό πλαίσιο. Ναι, εγώ το ακούω αυτό που λες και αν μη τι άλλο, ένας λόγος που έκανα, γιατί έχω κάνει κάποια, τώρα είμαστε στο έκτο, ευελπιστώ να κάνω και το 7ο, γενικά παίρνουν πολύ χρόνο. Είναι κάποια, ρε παιδί μου, σεμινάρια το οποίο είναι κοντά στη μία ώρα, που εστιάζει καθαρά στο κομμάτι ότι ξέρεις κάτι, πώς να μιλήσεις με τους δικούς ανθρώπους, πώς να μιλήσεις στον δρόμο. Ότι, και είναι μία προσέγγιση coaching, δηλαδή ότι ξέρεις κάτι σε συνδυασμό με τη σοκρατική μέθοδο, ότι πώς μπορείς να ανακαλύψεις, και μάλλον όχι να ανακαλύψεις εσύ, πώς μπορείς να φέρεις στην επιφάνεια αξίες που έχει ήδη το άτομο, σε ποιον θα μιλήσεις και θα σου πει, εγώ είμαι υπέρ της αδικίας, είμαι κατά της ελευθερίας, είμαι κατά της αγάπης. Κανένας δεν θα πει αυτά. Που σημαίνει ότι σαν αξίες έχουμε τις ίδιες. Συνεχίζοντας, ποιες είναι οι εντυπώσεις, δηλαδή, πες μου μερικά πράγματα που έχουν συμβεί, ας πούμε, αν θέλεις, ή αν σου έρχεται τώρα στο μυαλό, που έχουν συμβεί στο μαγαζί και λες, wow, ξέρω εγώ, δεν περίμενα να συμβεί κάτι τέτοιο. Ένα ήταν αυτό με τον Γκάρι Γιουρόφσκι, άλλο με τους φίλους εδώ. Οποιοδήποτε γεγονός. Ναι, ρε παιδί μου, που λες, αυτό μου έμεινε και δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ. Θα το θυμάμαι για πάντα. Γεγονός. Λοιπόν, εντάξει, θα αναφερθώ σε ένα πρόσφατο γεγονός με τον που έγινε το 2000, πριν δύο χρόνια, το 20, με τον κορονοϊό. Θυμάμαι ότι κάθε Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, είχαμε πάρα πολύ. Καταρχήν, σε αυτό το μικρό μαγαζί, καταλήξαμε να δουλεύουμε 9 άτομα. Τόσο δουλειά είχε. Βέβαια, 9 άτομα. Βέβαια, ήταν λίγο και περίεργο ο χώρο. Είχαμε μια αποθήκη κάτω και πρέπει να περιγραφέρουμε πράγματα. Χρειαζόμασταν άτομα. Αλλά όπως και να έχει, αν θυμάστε ένα μικρό εστιατόριο, ένα μεγάλο εστιατόριο κάτω από εμάς, κάποιες μέρες είχαμε πιο πολύ κίνηση από αυτού, που ήταν ένα τεράστιο εστιατόριο. Ένα πράγμα που θυμάμαι είναι ότι να ανεβαίνει κόσμος και να τρώει στο μαγαζί και να κάνει ουρά σκάλες και να μου λέει ο υπεύθυνος, ένας 55 παλιός εστιατόριο, στο εστιατόριο που είναι από κάτω από μένα, με 10 άτομα πλάς προσωπικό, έμπειρους κλπ. Πες μου, λέει, σε παρακαλώ, πώς γίνεται να έρχεται τόσο πολύ κόσμος. Πώς γίνεται. Έτσι είναι αυτά, πες του, vegan μόνο. Πώς γίνεται. πραγματικά vegan. Και μετά από λίγο καιρό, ας πούμε, που συνέχισα πριν το 20, είχαμε γεμίσει, είχαμε πάρα πολύ
Σαββατοκύριακο πάρα πολύ κόσμο, πάρα πάρα πολύ. Είχαμε γεμίσει, είχαμε κάνει προετοιμασία εκείνο το πρωί, πάρα πολλά πράγματα. Είχαμε γεμίσει τίγκα όλα. Και, και το Παρασκευή ήταν και το Σάββατο πρωί έγινε η επίσημη καραντίνα. Και έφυγε όλο ο κόσμο. Δηλαδή, μαχαίρι. Και έφυγε όλο ο κόσμο. Και θυμάμαι, έβγαινα έξω στην Πανδρό σου και από εκεί που ήταν, δεν τίποτα. Σε μία μέρα όλα αυτά. Και όλο αυτό το φαγητό το μοιράσαμε, ας πούμε, σε κόσμο, σε φίλους και γύρω-γύρω. Αυτό ήταν έτσι κάτι έντονο που μου είχε μείνει όλα αυτά από αυτή την κατάσταση. Αλλά εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Ναι, συμβαίνουν. Και ευτυχώς, από ό,τι φαίνεται, κάπως την ξεπερνάμε σαν κοινωνία αυτή τη φάση. Οπότε ας την ξεπεράσουμε, ας πάμε παρακάτω. Σαφέστατα. Και πάμε και για καλύτερα. Είμαι σίγουρο, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Πιστεύω ότι οδεύουμε σε κάτι καλύτερο. Θέλω να μου πεις, μου ανέφερες νωρίτερα ένα κομμάτι, είχες ένα βιβλίο και κάτι μου είπες σχετικά με αυτό. Για ξαναπες το μου αν θέλεις, γιατί μου το είπες πολύ επιγραμματικά, σου λέω περίμενε, μην μου πεις περισσότερα. Θέλω να μου πεις τώρα που γράφουμε. Για πες. Ωραία. Εμένα ο παππούς μου, όπως είπα και ο πατέρας μου, έτρωγε τον χοροδίνα τρία κρέας μια φορά το χρόνο, το έτος. Ο παππούς μου ήταν χορτοφάγος. Παππούς μου. Πώς όμως. Πρωτοφάγος τώρα πριν από πολλά χρόνια. Είχε διαβάσει ένα βιβλίο του Ηλία Πέτρου. Πολύ σίγουρα θεατές γνωρίζουν, τηλεθεατές γνωρίζουν τον συγκεκριμένο επιστήμονα, ο οποίος πριν από είχε εφαρμόσει τη μέθοδό του, γύρω στο 1933 ήταν επιστήμονας στασμένος και ακολουθούσαν τη μέθοδο Ηλία Πέτρου, χορτοφαγική μέθοδο. Αυτός ο άνθρωπος δολοφονήθηκε. Υπάρχουν στοιχεία, μπορείτε να βρείτε στο ίντερνετ, και λέγεται ότι αυτός ο άνθρωπος ήθελε να βάλει τη χορτοφαγία στα σχολεία. Ακούστε εδώ τώρα, πριν από δεκάδες χρόνια, περίπου 100 χρόνια, αυτός ο άνθρωπος ήθελε να βάλει τη χορτοφαγία στα σχολεία. Εγώ δεν ένα βιβλίο του, πολύ παλιό, βλέπετε δεν έχει καν εξώφυλλο, το βρήκα κάπου στο μοναστηράκι, αλλά υπάρχουν βιβλία του. Και αν μου επιτρέπετε να διαβάσω ένα κομμάτι του πρόλογου, έτσι, ναι, ένα μικρό κομμάτι. Σε εκείνους που μένουν στην μαύρη αμάθεια σχετικά με την υγεία, την αρρώστια και την θεραπεία, γιατί έχουν σφαλερά διδαχθεί σε εκείνους που υποφέρουν και σέρνουν τα σακατευμένα και κουρασμένα σώματά τους από γιατρό σε γιατρό και από κλινική σε κλινική, και που αντί να δουν υγεία και ανακούφιση, εκφυλίζουν περισσότερο τα κορμιά τους και δοκιμάζουν την πίκρα της απογνώσεως σε εκείνους που έχουν δηλητηριάσει τα σώματά τους με τα παντοειδή παρασκευάσματα της φαρμακευτικής χωρίς κανένα ευχάριστο αποτέλεσμα. Δεν θα το διαβάσω παραπάνω γιατί είναι επιστήμονας και αναφέρεται σε υγεία. Εννοείται δεν θέλω να αναφερθώ στην επιστήμη και ούτε σαν άνθρωπος να πω κάτι για την επιστήμη, δεν μπορώ να πω. Ναι, δεν είσαι ειδικός, παιδί μου. Δεν είμαι ειδικός, σαφέστατα. Αλλά αυτός ο άνθρωπος εδώ πέρα τι λέει, ότι όταν πας να θεραπευθείς και μετά ξαναγυρνάς σε μια δίαιτα η οποία είναι 5 φορές, 6 φορές τη βδομάδα κρέας, είναι λογικό ότι θα ξανασθενήσεις. Και μιλάει πολύ μέσα σε αυτό το βιβλίο αυτό, ο Ηλίας Πέτρου. Αυτό ήθελα να αναφέρω. Και όσοι μας βλέπουν θα μπορούν να το ψάξουν και έχει πολύ ωραία πράγματα. Και τα είδα τώρα. Αν το πατήσεις Ηλίας Πέτρου, χορτοφαγία βγαίνει. Βεβαίως, φυσικά και βγαίνει. Και ένα σκηνικό που μου έχει πει η θεία μου, που ήταν μικρό παιδάκι. Η θεία μου τώρα είναι 65 χρονών. Είναι πιο μεγάλη, προφανώς. Άθελα να πω πριν από περίπου 55 χρόνια, 55 έτη, στο τραπέζι καθόντουσαν και είχε μαγειρέψει η γιαγιά μου κοτόπουλο. Και όταν κάθισε ο παππού μου στο τραπέζι. Επακριβώς, τι μου πείθει μου, έσπρωξε το έβαλε και σε αυτόν, έσπρωξε το πιάτο και του λέει στη γιαγιά μου, δεν σου έχω πει ότι δεν θέλω να μαγειρεύεις πτώματα σε αυτό το σπίτι. Με πολύ ωραίο τρόπο. Δηλαδή, είχε πολύ εμβαθύνει στο κομμάτι της πτωματοφαγίας. Δεν μου άρεσε η λέξη, ούτε ακούγεται ωραία σε ανθρώπους που καταναλώνουν για την ώρα κρέας, αλλά είναι ένα fact. Είναι ένα γεγονός ότι τρως κάτι το οποίο είναι βαριά λέξη. Δεν ζει πλέον. Και ξέρεις, δεν ζει πολύ καιρό πριν. Γιατί για να το φας εσύ σε ένα μπέργκερ, σε ένα μαγαζί, χύψη μαγαζί, είναι long gone.
Εγώ λέω, μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Είναι τόσο όσο απλό. Εντάξει, το βιβλίο δείξε μου λίγο πόσο παλιό είναι. Είναι πολύ παλιό βιβλίο, έχει δασίες περισσομένες, είναι ένα πολύ παλιό βιβλίο. Ναι. Το βρήκα, είπαμε στο μοναστηράκι, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν και σε... έχει κυτρινήσει. Νομίζω ότι υπάρχουν. Λέει πολύ ωραία πράγματα. Έχει. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Εγώ γιατί... κάποια που είδα τώρα τα είδα με νέο εξώφυλλο, οπότε φαντάζομαι ποιος θέλει να το υπάρχουν, βάζει. Ναι. Ναι, υπάρχουν πολύ ωραία πράγματα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα σε αυτό τον... Λέει πολύ ωραία. Είμαι εδώ. Ναι. Λέει πολύ ωραία πράγματα, δεν θα συνεχίσω αυτό, αλλά όποιος ενδιαφέρεται, Ηλίας Πέτρου, ο παππούς μου τον έχει ξεκινήσει να τον διαβάζει και συνεχίζω να τον μελετάω και εγώ. Θα κάνετε καλό στον εαυτό σας και στους γύρω σας. Μόνο καλό μπορούμε να πετύχουμε με αυτό, αλλά να αναφέρω και κάτι εκτός χορτοφαγίας, ότι ο κάθε άνθρωπος ανεξάρτητα θα πρέπει να εργαστεί και με τον εαυτό του, διότι δεν είναι μόνο, φυσικά είναι η χορτοφαγία κάτι πολύ βασικό, αλλά να είσαι υγιής, να γυμνάζεσαι, να δείχνεις υγιής, να δείχνεις καλά στρώμα και πνεύμα. Δηλαδή, στην υγεία, είναι για μένα είναι ένα σχήμα το οποίο πρέπει να το αναπτύξουμε όμορφα και ισόπλευρα. Να είσαι μόνο vegan ή μόνο ισόπλευμα, να αναπτύξεις όλες τις πλευρές του εαυτού σου και το λόγο σου και το καλό σου φαγητό. Είσαι μόνο vegan, δεν σημαίνει τρώω μόνο ψωμί ή μόνο μακαρόνια ή μόνο γλυκά. Μακροπρόθεσμα. Μέχρι να μάθω μπορώ να φάω κάτι πιο απλό. Okay. Αλλά όταν κάνω αυτή την αλλαγή, σταδικά, δηλαδή θα σου πει κάποιος, παιδί μου, εσύ έγινες vegan. Εγώ δεν έγινε vegan και τα ήξερα όλα. Λέω όμως κάτσε. Μπορώ να γίνω vegan. Μπορώ. Μπαίνω, βλέπω ποιος το λέει. Έχουμε τον μεγαλύτερο σύλλογο διατροφής και διαιτολογίας στον πλανήτη. Είναι ένας vegan σύλλογος? Όχι, δεν είναι. Πώς το βρήκε μέσα από 117 έρευνες που γίνανε από ειδικούς, ελέγχθηκαν ειδικούς, πήρε. Άρα λέω, OK, μπορώ να το κάνω. OK. Τι θα τρώω από αυτά που ξέρω, δηλαδή φρούτα, λαχανικά, όσπρια. Τι θα κάνω μετά, θα δω τι μπορώ να τρώω στοχευμένα, το οποίο είναι καλό για εμένα. Θέλω βοήθεια, θα βρω ένα άτομο που είναι στο κομμάτι της διατροφολογίας. Φίλε, πώς θα είμαι vegan μακροπρόθεσμα, έτσι και έτσι και έτσι. Και τέλειωσε η κουβέντα. Σίγουρα ακούω πολύ αυτό που λες, ότι ξέρεις, πέραν του ότι είναι μια στάση ζωής, δεν είναι μόνο το τι βάζω στο δικό μου σώμα. Εγώ θα έλεγα ότι το κομμάτι του vegan, ρε παιδί μου, είναι καθαρά θέμα το τι κάνω απέναντι στα ζώα. Θα μου πεις, μπορείς να είσαι vegan, έχω δει και να τρώω junk food. Οκ. Okay. Ξέρουμε, είναι καλή αυτοβελτίωση σε όλους τους τομείς. Εγώ αυτό καταλαβαίνω ότι λέω, σωστά. Α, σωστά. Δηλαδή, αυτό στο λέω. Κομμάτι γυμναστική, στο κομμάτι πνευματικότητα, στην αυτοβελτίωση. Μόνο δίνεις και μια καλύτερη, δίνεις μια ωραία, ισορροπημένη εικόνα προς τα έξω, που δεν είναι ουσιαστικά προς τα έξω, είναι για εσένα. Είναι για σένα, αλλά ναι, και όπως πολύ ωραία είπες και εσύ, οποιοδήποτε θέλει να γίνει χορτοφάγος, ας το μελετήσει, ας το δει, να ενημερωθεί από ειδικούς, μην ξαφνικά αλλάξει διατροφή του, μην γνωρίζοντας τον εαυτό του. Γιατί πολλοί κόσμοι μου έχει πει, ξέρεις κάτι, έγινα vegan και έπαθα πολλά προβλήματα υγείας. Σαφέστατα είδες τι χρειάζεσαι, είδες από που παίρνεις σίδηρο, είδες πρώτα τον οργανισμό σου. Πολύ σκόρο να το κάνει αυτό και να το αναφέρουμε ότι δεν είναι, είναι απλό, αλλά κάθε τι θέλει και να το διερευνήσεις λίγο, να το μελετήσεις. Πρέπει να, αν κάποιος δεν σκοπεύει, πώς θα το πω, να πληρώσει, επειδή πλέον υπάρχουν πολλοί vegan γιατροί που σου λένε ότι ξέρεις κάτι, θέλεις τα όσπρια, θέλεις τα φρέσκα λαχανικά, θέλεις τα φρούτα. Μπορεί να πεις, ξέρω εγώ, θα γίνει και δεν θα τρώω όσπρια, ξέρω εγώ, ή δεν θα τρώω. Όχι, σαφέστατα όχι. Θέλει στοχευμένα. Γιατί είναι απλό όταν γίνεται στοχευμένα και όταν αφιερώσει αυτό το χρόνο. Αν δεν μπορεί να αφιερώσει αυτό το χρόνο ή έχει 5 αλλεργίες, ξέρω εγώ, σε κάποια όσπρια ή ξέρω καρπούς. Ναι, εκεί πιθανότατα θα ήταν καλό κιόλας να συμβουλευτείς και ένα άτομο το οποίο ειδικεύεται σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, από τη στιγμή που θες να το κάνεις, σίγουρα γίνεται. Το θέμα είναι ότι ξέρεις, δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Αυτό που λέμε. Αλέξανδρε, ξέρω ότι μου είπε για το κομμάτι του χρόνου σήμερα. Κάπως μας τα έφερε αλλιώς το πρόγραμμα. Πρώτα απ' όλα, δεν ξέρω πώς είσαι από κομμάτι χρόνου. Και δεύτερον, αν έχεις κάτι το οποίο δεν έχουμε αναφερθεί και θα ήθελες να αναφέρουμε, γιατί εγώ έχω και άλλα πράγματα, αλλά σέβομαι τον προγραμματισμό μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ. Αυτό που ήθελα να. Θα παρακαλώ, κάνουμε μερικές ερωτήσεις. Μπορούμε ακόμα να κάτσουμε λίγο, αν θες. αυτό που ήθελα να πω σε αυτό που μας βλέπουν είναι αυτό που ανέφερα και πριν, ότι
να προσέχετε τον εαυτό σας, να αγαπάτε τον εαυτό σας, να εμπιστεύεστε τον εαυτό σας. Και το κομμάτι του βίντεο είναι ένα πολύ δυνατό και ωραίο κομμάτι και βγάζει πολλές δυνάμεις και ωραία πράγματα μέσα από τον άνθρωπο, αλλά ο καθένας θα πρέπει να εργαστεί με τον εαυτό του αν θέλει να το αξιοποιήσει αυτό το δώρο της πληροφορίας που έχουμε, γιατί είναι δώρο να είμαστε σε αυτόν τον καιρό, να ζούμε, να έχουμε τόσο διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης και τροφής. Οπότε να εκμεταλλευτείτε την εποχή, να εκμεταλλευτείτε την πληροφορία και να γινόμαστε καλύτεροι. Νομίζω ότι είναι πολύ βασικό αυτό σε όλους τους τομείς, να γίνουμε καλύτεροι. Δεν είναι η χορτοφαγία πολύ βασικό, αλλά είναι και άλλα πράγματα που είναι γύρω από αυτό. Για να μπαίνει ένα στο δωμάτιο και να εκπέμπει ωραία ενέργεια, ακτινοβολεί αγάπη. Γιατί αυτό είναι ουσιαστικά η χορτοφαγία. Αυτό αντιλαμβάνεσαι. Αλλά δεν είναι μόνο τα ζώα, είναι και άνθρωποι. Και αν θέλουμε να επηρεάσουμε ανθρώπους, πρέπει να τους αγαπήσουμε πρώτα, ανεξαρτήτως αν τρώνε κρέας ή όχι. Γιατί όταν τους αγαπήσουμε, θα τους αποδεχτούν και θα αποδεχτούν και αυτοί εμάς. Θα ήθελα να έχεις κάποια ερώτηση, θα ήθελα να μου... Ναι, ναι. Κοίταξε, έχω κάποιες ερωτήσεις και πριν πάω σε αυτές που ξέρεις λίγο πιο μικρές. Τι πιστεύεις εσύ ότι έχει αλλάξει από τη μέρα που ξεκίνησες και μπορεί να αφαιρθείς και στο κομμάτι για το πώς βλέπεις, ρε παιδί μου, από το κομμάτι κατάστημα μέχρι από τη δική σου προσωπική εμπειρία. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες αλλαγές που παρατήρησες σε σχέση με το βιγκανισμό? Από τη μέρα που ουσιαστικά μπήκες εσένα στην καθημερινότητά σου. Ωραία. Και έκανες... Και δηλαδή μπορείς να πεις και από το κομμάτι της επιχείρησης, αλλά και από τη δική σου προσωπική εμπειρία, ανεξάρτητα από αυτό. Λοιπόν, επειδή είμαι στο κέντρο 4 συν έτη τώρα, έχω γνωρίσει πάρα πολλούς ιδιοκτήτες καταστημάτων, έχω δει δράσεις, έχω μπει σε δράσεις, έχω δει αρκετά πράγματα στα τελευταία 4 χρόνια. Βλέπω ότι υπάρχει μια θετική ανωδική τάση, και λέγοντας θετική εννοώντας ότι είναι και πιο ευχάριστα τα πράγματα, είναι πιο ευχάριστοι οι άνθρωποι, είναι πιο ενημερωμένοι, ανοίγουν πολύ ωραία καταστήματα. Όποιοι τουρίστες έρχονται στο μαγαζί, τους λέω το ίδιο πράγμα, τους λέω. Οπουδήποτε και να φάτε, υπάρχει πάρα πολύ καλή ποιότητα. Όλα τα μαγαζιά vegan είναι πάρα πάρα πολύ καλά. Όπου και να φάτε, θα φάτε καλά. Ο κόσμος ενημερώνεται, γίνονται πιο πολλές δράσεις. Και στο εξωτερικό ξεκινάει ένα πολύ μεγάλο τρέντ, επειδή μιλάμε άτομα από εξωτερικό σε μικρή ηλικία. Οπότε, στην επόμενη δεκαετία, νομίζω ότι θα αλλάξουν πάρα πάρα πολλά πράγματα. Αλλάζουν διατροφές στο νοσοκομείο, στα νοσοκομεία. Αλλά όπως ξαναείπα, ξεκινάει από το εξωτερικό. Και επειδή στην Ελλάδα μας απασχολούν διάφορα θέματα και δεν είναι για την ώρα η προτεραιότητά μας η χορτοφαγία, αλλά βλέπω ότι θα γίνει. Δηλαδή, στην επόμενη δεκαετία, στο 2030, θα είναι τα πράγματα πολύ πιο έντονα και αισθητά στην αγορά. Δηλαδή, σε φάση που μπορεί να γίνουν και τα καταστήματα μισά-μισά, δηλαδή σε τέτοιο βάθμο πιστεύω. Ναι. Μου αρέσει, βλέπω πολύ καλές αλλαγές. Αυτό το... Δεν ξέρω, για εμένα, ξέρεις, προτιμώ να μην πω στη διαδικασία και να πω, ουχ, λες να είναι μέχρι τότε μισά-μισά. Ιδανικά θα ήθελα, ξέρεις, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, αλλά και αυτό που μου λες μου φαίνεται ιδιαίτερα αισιόδοξο. Οπότε το κρατάω. Το έχω διαβάσει, λέει, εντάξει, μπορεί να το ακούω. Και τελείως έξω, έτσι. Το ακούω. Εγώ ακούω την άποψή σου και ξέρεις, είναι κάτι το οποίο θέλω να γίνει, οπότε ξέρεις. Μακάρι να γινόταν αύριο, δηλαδή, αύριο να γινόταν, αλλά λίγο δεν γίνεται. Είμαστε λίγο ρεαλιστές, δεν γίνεται. Αλλά υπάρχει πληροφόρηση, υπάρχουν πολύ ωραία πράγματα εκεί έξω. Okay, το ακούω. Υπάρχει κάτι άλλο καταρχάς που θες να προσθέσεις πάνω σε αυτό? Θέλω να προσθέσω ότι ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους όσους στήριξαν το κατάστημα, αν είναι μαζί μας ή όχι, γιατί όπως προσωπικές σχέσεις και επαγγελματικές σχέσεις, έρχονται άνθρωποι και φεύγουν και έχουν έρθει και έχουν φύγει πολλοί άνθρωποι από το μαγαζί τα 4 χρόνια. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ, είτε φίλους είτε γνωστοί είτε επαγγελματίες. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Ό,τι έκαναν βοήθησαν, ό,τι έκαναν με βοήθησε να γίνω καλύτερος. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν κακές εμπειρίες. Υπάρχουν κάποιες ίσως δυσάρεστες, αλλά είναι για να μας κάνουν καλύτερους και από τις δύο πλευρές. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο, γιατί χωρίς τον κόσμο δεν θα ήμασταν εδώ.
Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό. Δηλαδή, ήταν ένα όνειρό μου που έγινε πραγματικότητα από τη σκέψη. Δηλαδή, είχα μια σκέψη και έχει υλοποιηθεί σε ένα μαγαζί που είναι στο κέντρο της Αθήνας αυτή τη στιγμή. Και είναι πολύ καλά. Δηλαδή, είμαστε πάρα πολύ καλά σαν κατάστημα. Πάμε πολύ καλά. Έχουμε τον κόσμο μας, τον αγαπάμε. Και να αναφερθώ και σε μια καινούρια είσοδο στο κατάστημα, την σεφ μας, την Αγγελική Χαραμή. Mm-hmm. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάναμε λίγο πριν φύγει για τη σεζόν, κάναμε κάποιες αλλαγές στο μενού. Θα ακολουθήσουν κι άλλες. Όσο μπορούμε, προσπαθούμε να γίνουμε καλύτερα στο να δώσουμε στον κόσμο την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Η αυστική έτσι, αλλά και το χαμόγελο έτσι, γιατί φαγητό δίχως χαμόγελο δεν υφίσταται. Δεν μπορείς να φας φάτο. Ο άνθρωπος είναι συναισθηματικόν και φυσικά πιστεύω και στην ενέργεια και στο ότι όταν έχεις καλή διάθεση, έχει το φαγητό ανάλογη, παίρνει και την ανάλογη διάθεση. Όταν είσαι γκρινιάρης, τα πράγματα δεν βγαίνουν σωστά. Οπότε, ευχαριστούμε τους ανθρώπους πάντα υπάρχουν στο κέντρο της Αθήνας να δώσουμε ένα καλό φαγητό με ένα ζεστό χαμόγελο. Ευχαριστούμε κόσμο. Κοίταξε, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες και αν το σκεφτείς και από την άλλη, ξέρεις, ο κόσμος δεν θα το στήριζε αν δεν του άρεσε ή αν κάτι δεν πήγαινε καλά. Οπότε, ξέρεις, το στηρίζει είναι ακριβώς αυτή η απόδειξη, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Οπότε, πολύ θετικό αυτό. Και θέλω να σε ρωτήσω τώρα σε αυτό το κομμάτι. Γιατί να γίνει vegan κανείς? Και είναι από αυτές τις ερωτήσεις, οι οποίες, ρε παιδί μου, εγώ μπορείς να μου τις απαντήσεις σε μία φράση, αυτό είναι το ζητούμενο. Παράλληλα, μετά μπορείς να τα αναπτύξεις. Αλλά ποιος πιστεύεις, δηλαδή, ποιο είναι το ένα πράγμα που θα απάνταγες να σου λέγει κάποιος, γιατί να γίνω vegan? Δύσκολη ερώτηση. Θα σου απαντήσω, αλλά πιστεύω στις παύσεις. Οι παύσεις, όπως και στη μουσική, όπως και στη ζωή, κάνουν πιο όμορφο τραγούδι. Γιατί να γίνεις vegan? Αν έτσι μπορεί να το ρωτάς, θα απαντούσε σε κάποιον ότι είσαι vegan ήδη, αλλά δεν το γνωρίζεις. Οπότε, γίνοντας vegan, γίνοντας χορτοφάγος, ουσιαστικά βρίσκεις τον πραγματικό σου εαυτό. Γιατί ξέρω ότι κανένας άνθρωπος δεν θα πήραζε ζωάκι. Απλά έχουμε πράγματα μέσα μας. Οπότε, είσαι ήδη vegan και το να επίσημα να σταματήσεις να βγάζεις κάποια πράγματα, να αλλάξεις τη διατροφή σου, αλλάξεις τη ζωή σου και βρίσκεις καλύτερα τον εαυτό σου. Οπότε, η απάντηση είναι ότι ήδη είσαι, απλά πρέπει να το ανακαλύψεις, να βγάλεις όλα αυτά τα πράγματα που δεν είσαι. Mm. Να βγάλεις τα πράγματα της ζωής σου. Δεν τα χρειάζεσαι και θα δεις τον κόσμο με άλλο μάτι. Δηλαδή κάτι άλλο που σε πνευματικό επίπεδο, επειδή ασχολούμαι δηλαδή και με το πνεύμα, μου αρέσει πολύ η καλλιέργεια, διαβάζω, ασχολούμαι με τις τέχνες, έχω αυτά τα ενδιαφέροντα. Πνεύμα, σαν να έφυγε ένα, δίχως το κρέας, σαν να έφυγε ένα σύννεφο από το κεφάλι μου, γιατί διάβαζα κάπου ότι φαντάζομαι όλη αυτή η οργή και ο θυμός και η λύπη που υπάρχει στο κρέας σαν μνήμη, διότι υπάρχουν αυτά τα πράγματα και επιστημονικά μπορείτε να διαβάσει κάποιος, περνάνε σε σένα. Οπότε τρέφεσαι με κάτι που είναι βαρύ, που έχει τοξίνες, που σε βαραίνει. Οπότε σταματώντας αυτό, απελευθερώνεσαι. Δεν θα γίνει αύριο όταν σταματήσεις, αλλά σε βάθος χρόνου θα γίνει. Οπότε θα δεις τον κόσμο ένα άλλο μάτι, φίλε μου. Γι' αυτό δοκίμασέ το. Ναι. Θα βρεις τον εαυτό σου αυτό. Καταλαβαίνω απόλυτα τι λες. Ξέρεις, και είναι κάποιες φορές που το σκέφτομαι, θα μου πει κάποιος, μα γιατί το λέω και το πώς το σκέφτομαι. Η κουβέντα είναι μία. Η νεκρή δεν είναι φαγητό. Σε ποιον θα έλεγες ότι πάμε να φάμε ένα νεκρό ζωγραφικό, λέγε, πάμε. Αλλά άμα πεις σουβλάκι, άμα πεις μπιφτέκι, εκεί αλλάζει το πράγμα. Η μπριζόλα. Οπότε καταλαβαίνω, ξέρεις ακριβώς τι λες και πόσο μπορεί να σε θολώνει να κάνεις κάτι τόσο περίεργο. Αν δεν περίεργο. Ναι, είναι περίεργο. Όταν κάποιος σκεφτεί. Δεν είναι περίεργο. Το καταλαβαίνω. Άμα μεγάλωνε vegan κάποιο και του έλεγαν φάει ένα κομμάτι κρέας, δεν το έτρωγε. Γιατί θα του θεωρούσε ότι. Τι το φάω τώρα αυτό. Είσαι σίγουρος, λέει, ότι το προτείνεις, ότι το λες. Η επόμενη ερώτηση είναι, ποιος πιστεύεις ότι είναι ο σημαντικότερος λόγος που εμποδίζει τον κόσμο, αν θέλεις, στο να αλλάξει? Μάρκετινγκ. Υπάρχει πολύ καλό μάρκετινγκ. Το κρέας βγαίνουν πάρα πολλά χρήματα. Βγαίνουν πολλά χρήματα το κρέας. Οπότε είναι δύσκολο να
να το βλέπει κάθε μέρα στη ζωή του μπροστά, σε διαφημίσεις, σε φαγητό, σε, να το συνδέει με looks πράγματα, με... είναι δύσκολο να το βγάλει. Οπότε marketing. Βέβαια, κάτι που άλλο που πιστεύω είναι επειδή δεν βγαίνουν και χρηματικά, είναι κάτι άλλο που βλέπω είναι ότι μπορεί να αρχίσουν να ήδη το έχουν κάνει, κρέας που να έχει γίνει σε, όχι από ζώα, αλλά σε... Από κύτταρα, κάποια Ναι. Και πιστεύω ότι δεν συμφέρει να ταΐσει τόσο νερό και τόσο φαγητό. Η πορεία μπορεί να γίνει κάπως έτσι. Είναι μια σκέψη, ας πούμε, που βλέπω και υπάρχει πολύ. Δεν το συμφέρει, αλλά κέρδος. Μάρκετινγκ. Είναι δύσκολο να το αποδεχθεί κανείς ότι εγώ το ξέρω και το θέλω. Όχι, αλλά ναι. Δεν σαν τη μικρή σου ηλικία, δεν στους γονείς σου, δεν στους παππούδες σου. Ναι. Γι' αυτό είπα και πριν ότι ναι, βγάλε, όταν βγεις και δεις ξεκάθαρα, τα πράγματα είναι αλλιώς. Γι' αυτό πρέπει όμως να έχει και ο καθένας την ανάλογη καλλιέργεια να σκεφτεί τα πράγματα έτσι. Αυτό που είπες ακριβώς είναι το επίπεδο συνειδητότητας. Δηλαδή, αν μη τι άλλο σε εμένα, τουλάχιστον αυτό μπορώ να το μοιραστώ μαζί σου, το συνειδητοποίησα γιατί έμαθα το κομμάτι της συνειδητότητας όταν το πώς ακριβώς είναι. Γιατί το ότι στην πράξη το ήξερα, αλλά σαν ορισμός δεν θα σου λέγα «Α, τότε συνειδητοποίησα αυτό». Πολύ πολύ μικρή παρένθεση και θέλω να σου κάνω 2-3 ερωτήσεις πριν να φύγεις ακόμα. Ότι τότε όταν έγινε vegan, εγώ είχα μία παρέα, ρε παιδί μου. Δεν θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι κακά άτομα, κακά παιδιά. Παρ' όλα αυτά, όταν έγινε, ξέρεις, ξεκίνησε και βγαίνανε διάφορες συμπεριφορές τις οποίες μάλλον δεν βγαίνανε. Ξεκίναγα εγώ να τις παρατηρώ. Γιατί μπήκα στη διαδικασία να δω τι είναι αυτό που δεν πάει καλά. Τι είναι. Πάλι έκανε ένα κομμάτι κάμερα. Εδώ είσαι. Εντάξει. Και ξέρεις, ξεκινάς και παρατηρείς πράγματα και αυτό πώς συμβαίνει, ότι όταν ξεκινάς συνειδητά και παρατηρείς το τι κάνεις εσύ, παρατηρείς και το τι συμβαίνει γύρω σου. Δηλαδή, συνειδητότητα δεν είναι ότι εφαρμόζεται μόνο στο κομμάτι του τρόπου ζωής, του βιγανισμού, ας πούμε, αυτό που έμαθα. Άπαξ και ξεκινήσει, εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς της ζωής σου, στο που βρίσκεσαι, στο τι θέλεις να κάνεις, στο τι δεν θέλεις να κάνεις, με ποια άτομα θες να συναναστρέφεσαι ή όχι. Δηλαδή, ξεκινάει, αν θέλεις, και μπορεί να φάνει κάτι, ξέρεις, τόσο κλισέ, μα τι έγινες vegan για να κάλυψες τον εαυτό σου. Κι όμως, γιατί είναι μία μορφή συνειδητότητας, δηλαδή είναι μία μορφή του λες, όπα, εγώ τώρα τι κάνω ρε φίλε, αυτό τι έκανα τόσο καιρό, με τι ανθρώπους συναναστρέφομαι, τι μπορώ να κάνω καλύτερα, τι θέλω να κάνω στη ζωή μου, γιατί είναι πράγματα τα οποία, ξέρεις, καλός ή κακός, δεν μπαίνουμε, και θα μου πει κάποιος, θα πω αυτή την κουβέντα και αν μου πει κάποιος, ξέρεις κάτι, δεν είναι όλοι έτσι, σίγουρα δεν είναι όλοι έτσι, αλλά σκέψου συνειδητά ποιες είναι οι περισσότερες κλασικές μορφές διασκέδασης που έχουμε σήμερα. Να βγω κάπου έξω, να πάω να πιω αλκοόλ, να γιορτάσουμε, ξέρω εγώ, και να φάμε κάτι κάποιον νόστιμο, δεν θα πω κάτι. Είναι πράγματα τα οποία ουσιαστικά σε θέλουν σε ένα σημείο, ξέρεις, του να περάσω καλά, χωρίς απαραίτητα να βλέπω, ξέρεις, τι επιπτώσεις έχουν οι πράξεις μου, που πηγαίνω σαν άνθρωπος, όλα αυτά τα πράγματα. Σε αυτό το σημείο κλείνω το μονολόγο μου. Θέλω να μου πεις... Ήταν ωραίος. Γιατί δεν αλλάζει πιο γρήγορα ο κόσμος. Γιατί, εντάξει, τι το κάνει δύσκολο, το κάνει το marketing, κρύβονται πολλά χρήματα από πίσω. Γιατί πιστεύεις ότι δεν αλλάζει πιο γρήγορα. Λοιπόν, θα σου πω και θα εμβαθύνω λίγο σε αυτό. Ζούμε σε μια εποχή όπως βλέπεις ότι τα πράγματα είναι λίγο περίεργα γύρω μας. Δεν μιλάμε με το γείτονά μας, δεν μιλάμε με τη μάνα μας, δεν μιλάμε με τον αδελφό μας, έχουμε αποξενωθεί, δεν ασχολούμαστε με τέχνες, που οι τέχνες είναι αυτές που ουσιαστικά σε κάνουν άνθρωπο και σε ανεβάζουν πιο πάνω από το ζωικό βασίλειο. Ο άνθρωπος για να κάνει αυτές τις συνδέσεις πρέπει να ουσιαστικά να δει στη σφαίρα της ζωής σου τι γίνεται. Όταν η ζωή σου είναι στο επίπεδο ζωικό, δηλαδή φαγητό, στέγη και αναπαραγωγή, όταν είσαι σε αυτά τα επίπεδα, είναι δύσκολο να σκεφτείς ότι τα ζωάκια πεθαίνουν. Χαίστηκα. Εγώ θέλω να βάλω ένα σπίτι, να έχω λεφτά και να βρω και μια καλή γυναίκα να κάνουμε 5 παιδιά ή να περνάω απλά καλά. Οπότε, όταν υπάρχει, διονύζεται στην κοινωνία μας αυτός ο τρόπος ζωής, πώς θα μπορέσεις να σκεφτείς κάτι άλλο. Χρειάζεται καλλιέργεια ψυχής
για να... Και δεν κρίνω κανένα φυσικά, αλλά όταν ο άνθρωπος είναι κάτι πολύ παραπάνω από στέγη, φαγητό και αναπαραγωγή. Ναι, αυτά όταν είναι τα βασικά, και... θα λέγει κανείς. Αυτά είναι βασικά. Ο περισσότερος κόσμος είναι σε αυτό. Οπότε διαιωνίζεται και στην κοινωνία μας αυτό. Δηλαδή δεν σου λένε κάτι άλλο. Δεν σου λένε κάτι άλλο. Δεν προωθεί κανείς στις τέχνες. Γίνονται κάποιες δυνατές ενέργειες, δεν λέω. Αλλά δεν είναι τόσο ανοιχτά. Πρέπει ο άλλος να τις ψάξει. Οπότε δεν υπάρχει αυτή η ενσυναίσθηση στον κόσμο. Δεν καλλιεργείται. Για κάποιο λόγο καλλιεργούμαστε σαν να τρώμε ο ένας τον άλλον, αφού το βλέπουμε. Δεν μιλάμε με την οικογένειά μας. Δεν μιλάμε, δηλαδή όλα από εκεί ξεκινάνε. Πώς δεν μιλάμε με τον γείτονά μας. Κοιτάμε να τσακωθούμε. Είμαστε όλοι στα νεύρα. Πώς θα δεις, αφού είσαι στην κατάσταση, πώς θα κοιτάξεις κάτι πέρα από αυτό. Πρέπει να βγεις από αυτά, πρέπει να ξεκινάς να τα βρεις με τον εαυτό σου, να τα βρεις με τους άλλους και μετά σιγά σιγά να προχωρήσεις το σε κάτι τέτοιο όπως είναι χορτοφάγια. Βέβαια, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν κάνουν αυτά βήματα, γίνονται χορτοφάγοι και μπορεί να κάνουν και χειρότερο κακό στον εαυτό τους και στους γύρω τους. Και μέσα αυτό να πει κι ο άλλος, να κοίτα, να βίγκα, να δες τον πώς είναι. Υπάρχουν κάποια βήματα που πρέπει να κάνεις. Σωστά. Δεν μπορεί να πας από το Α στο Μ. Πρέπει να πας προοδικά. Υπάρχει μια πρόοδος. Γι' αυτό πιστεύω. Αυτή είναι η απάντησή μου, αγαπητέ Βασίλη. Τι πιστεύεις ότι μπορούμε να κάνουμε, και αυτή θα είναι η τελευταία ερώτηση, ξέρω ότι είπαμε κάποια λεπτά παραπάνω. Τι πιστεύεις ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο, τι χρειάζεται να κάνουμε περισσότερο εμείς σαν άτομα, ώστε να βοηθήσουμε, αν θέλεις, αυτή την κατάσταση? Να γίνουμε η καλύτερη έκδοση του εαυτού μας. Να βλέπει μια παρέα 10 ατόμων και να λάμπει. Να λάμπουν τα μάτια τους, να λάμπει το χαμόγελό τους, να είναι καλά, να είναι υγιείς, να είναι καθαροί, να έχουν καλή ζωή. Ο άνθρωπος που φτιάχνει τον εαυτό του, αυτομάτως φτιάχνει και τους γύρω του. Λέγεται ομοιόσταση και είναι και ψυχολογικός όρος. Μου τον είπε πρόσφατα η εξαδέλφη μου. Αν θέλουμε, δεν είναι να κάνουμε πιο πολλές, ας πούμε, δεν είναι... Είναι και ποσότητα βέβαια, αλλά είναι και ποιότητα. Όταν φτιάξεις τον εαυτό σου, όταν γίνεις καλύτερος, θα σε δει ο διπλανός σου. Οπ, κοίτα το Βασίλη, κοίτα δικέφαλους, κοίτα χαμόγελο, κοίτα τι ωραία που περνάει με την κοπέλα του, κοίτα πόσο ευτυχισμένος. Ρε Βασίλη, τι κάνεις? Πες μας, έλα να σου πω. Ναι. Έλα να σου πω. Έτσι είναι, δηλαδή, πρέπει να έρθουν αυτοί, δηλαδή, είναι όπως το φλερτ, πρέπει να... Να προσκαλέσεις τον άλλον με κάποιο τρόπο. Βέβαια, δεν είναι μόνο να κυνηγάς, αλλά και να δει ο άλλος ότι κάτι κάνει καλά αυτός ο άνθρωπος στη ζωή του, στα επαγγελματικά του, στα οικονομικά του. Γιατί, όπως είπα, όλα συνδέονται. Οπότε η απάντηση στην ερώτηση είναι ότι αν θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι σε αυτό, το βιγκανισμό, και να έρθουν και πιο πολλοί άνθρωποι, πρέπει να είμαστε εμείς η καλύτερη έκδοση του εαυτού μας πρώτα. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Και η αλλαγή ξεκινάει από εμάς. Δηλαδή, πόσες φορές το έχουμε ακούσει αυτό, πόσο κλισέ γίνεται. Παρόλα και ο Γκάντι, που ήταν και χορτοφάγος, έτσι. Ναι. Απελευθέρωση της Ινδίας χωρίς πόλεμο. Θέλω να μου πεις και σε αυτό το κομμάτι, αν υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να μοιραστούμε και δεν είπαμε ή δεν αναφερθήκαμε. Αν υπάρχει. Μπορεί αν υπάρχει τώρα και υπάρξει μετά, να το γράψεις σε σχόλιο. Γίνεται και αυτό. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό που ήθελα να πω και το ξανατονίσω ήταν η απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση: πώς μπορούμε να γίνουμε περισσότεροι και καλύτεροι. Αυτή είναι και αυτό θα ήθελα να κρατήσει ο κόσμος, ότι γίνεται η καλύτερη έκδοση του εαυτού σας, να τα έχετε καλά με τον εαυτό σας, να τα έχετε καλά με την οικογένειά σας, που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μας, η οικογένεια. Να το τονίσω αυτό, η οικογένεια, πολύ βασικό, μην το αμελούμε. Και όσο γίνεστε καλύτεροι, οι άνθρωποι θα έρθουν σε εσάς και θα σας πούνε, μα τι κάνει αυτός ο άνθρωπος, γιατί είναι τόσο καλά, θέλω κι εγώ. Βεβαίως, να σου απαντήσω. Έχουμε. Βεβαίως. Λοιπόν, χαίρομαι πολύ που φτάσαμε σε αυτό το σημείο και όντως, δηλαδή, σκέψου, είμαστε ήδη μία ώρα και κάτι. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πολύ που κάναμε αυτή την κουβέντα. Ξέρω ότι το συζητάγαμε από τον περασμένο χειμώνα, αλλά ξέρεις, κάπως... Πραγματικά, ήταν πολύ καιρός. Το καταφέραμε, ναι. θα χαρώ πολύ να δω ερωτήσεις για τον Αλέξανδρο παρακάτω,
στα σχόλια. Αν υπάρξει κάτι, εννοείται ότι ο Αλέξανδρ δεν έχουν ρωτήσει τα παιδιά να με ρυμνήσεις. Το μαγαζί παιδιά είναι το Vegan Beat, το γνωρίζετε οι περισσότεροι, αν όχι όλοι. Όχι όλοι, λέω εγώ τώρα. Και σε ευχαριστώ που φτάσατε σε αυτό το σημείο. Ξέρετε που μπορείτε να βρείτε τα social του Ασβού, καθώς και τα του Αλέξανδρου θα είναι στην περιγραφή. Μέχρι την επόμενη φορά, γίνεται η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας, όπως καταλήξαμε σήμερα, η καλύτερη έκδοση. Και θα τα πούμε πάλι, μέχρι την επόμενη φορά. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε πολύ.